λύση. Προφανώς πρέπει να γίνουν και περισσότερα και να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Το οργανωμένο έγκλημα είναι μια χωρισή περίπτωση, δεν έχει να κάνει με τις γειτονιές. Ο κύριος Χρυσοχοίδης θα έπρεπε ήδη να είναι σπίτι του. Η αποτυχία του είναι και προσωπική αποτυχία του κύριου Μητσοτάκη, που έταζε νόμο και τάξη. Στην Ελλάδα του κύριου Μητσοτάκη ασφάλεια νιώθει μόνο το οργανωμένο έγκλημα. Όλες οι κυβερνήσεις και οι προηγούμενες αλλά και οι σημερινοί είχαν ως προσανατολισμό την αστυνομία για να αποτελεί εργαλείο καταστολής. Και η Υπουργή κύριε Πέτσα, σας συμπαθώ προσωπικά. Αλλά δυστυχώς η Νέα Δημοκρατία έκανε τη χώρα μας Σιναλόα. Την ξέρετε τη Σιναλόα? Και σήμερα είχαμε πυροβολισμό στον Άλυμο. Σιναλόα, Τιχουάνα, Μέξικο, καρτέλ. Κάθε μέρα και μια δολοφονία. Κάθε μέρα και ένα ξεκαθάρισμα λογαριασμών. Κάθε μέρα η Σιναλόα επιβεβαιώνεται στη χώρα μας. Νόμος και τάξη μας έλεγε ο κ. Πρωθυπουργός, προεκλογικά τον ΣΥΡΙΖΑ, είχε αποτύχει ως έναν βαθμό στην εγκληματικότητα ή μεγάλο μαθό, μικρότερο συζητάμε τώρα. Η ψάχνω αντιπολίτευση είναι. Τι κάνατε εσείς ως Δημοκρατία για να αισθάνεται ασφαλής ο πολίτης? Πυροβολή μέρα μεσημέρι άλλο με καλάδικο στο κεφάλι άνθρωπο. Πηγαίνουν τον πυγμάκο στη βάρη, τον δολοφονούν με σφαίρα στο κεφάλι. Πού είναι, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τι είδους νόμος και τάξη είναι αυτή. Θα σου πω εγώ. Έχετε κάνει τον αστυνομικό να κυνηγάει τους μασκοφόρους. Όχι τους εγκληματίες μασκοφόρους ή κουκουλοφόρους που παίρνουν με καλάστικο. Όχι. Τον Έλληνα που δεν φοράει μάσκα. Όποιος δεν φοράει μάσκα, ο αστυνομικός θα γίνει το μπλοκάκι. Αυτή την αστυνομία θέλετε? Την αστυνομία που να κυνηγάει τον πολίτη ή την αστυνομία που να κυνηγάει τον εγκληματία? Η ελληνική λύση θέλει το δεύτερο. Να κυνηγάμε τον εγκληματία και τον Έλληνα πολίτη, τον αμονταγή, που απλά δεν φόρησε τη μάσκα του. Συναλώ, Αγγέλα. Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέριζω τον αντιπρόεδρο της ΠΟΑΣΥ, τον κύριο Σταύρο Μαλάσκα. Καλησπέρα, κύριε Μαλάσκα. Καλησπέρα, καλή εκπομπή. Λοιπόν, περιμένουμε να μας πείτε από τη δική σας τώρα σκοπιά πού πάει η κατάσταση, διότι καθημερινώς, κυριολεκτικά καθημερινώς, έχουμε δολοφονίες. Μέρα μεσημέρι, 45, αν δεν κάνω λάθος, είναι μέσα σε ένα χρόνο. Έχουμε χάσει το λογαριασμό, εν πάση περιπτώσει, κύριε Μαλάσκα. Τι θα γίνει? Πραγματικά είναι ακριβώς όπως το λέτε, υπάρχει μια έξαρση αυτής της λεγόμενης υψηλής εγκληματικότητας με φόνους, με ξεκαθάρισμα λογαριασμών, με πυροβολισμούς και βεβαίως με εγκαθαρίσεις κεντρικές και εσωτερικές από κυκλώματα της Greek Mafia. Εκτός από αυτό είναι και τα περιστατικά εγκληματικότητας τα οποία αυτή τη στιγμή ταλανίζουν, όπως είναι τα γλυκά νερά και άλλα, και έχει πέσει μαζεμένα στην πλάτη των αστυνομικών ένας μεγάλος πόρτος εργασίας. Αυτό βέβαια για τη νύχτα, υπήρχε πάντα. Η αλήθεια είναι ότι γεννήθηκε αρχές της δεκαετίας του 80, ήταν σε μεγάλη έξαρση τέλη της δεκαετίας του 90, όλοι θυμόμαστε οι καθαρίσεις βλαστών, καλαμοθαράκων και λοιπόν στοιχείων οι οποίοι μεταξύ τους αλληλοεξοδόνονταν και βεβαίως φτάσαμε σε ένα σημείο σχεδόν κάθε μέρα να έχουμε εσωτερικές εκαθαρίσεις σε ομάδες ανθρώπων οι οποίοι είναι του κοινού ποινικού δικαίου και οι οποίοι απασχολούν την αστυνομία και τις δικαστικές αρχές εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ναι. Μου επιτρέπετε να πω. Αμέσως σε μια πορεία, εγώ μόνο να ξαναμιλήσω. Διαβάζω, κύριε Μπαλάσκα, δεν το παίρνω πάνω, αλλά διαβάζω από ανθρώπους που ασχολούνται που λένε τον εξής συλλογισμό. Ότι επειδή αυτά τα κυκλώματα διακινούν τεράστια ποσά, απίστευτα ποσά, πακτολούς χρήματος, υπάρχουν, αναπτύσσονται και σχέσεις με την εξουσία, με την ευρεία της μορφή διαπλοκής. Με την αστυνομία, ποια εξουσία, τρεις ευρύτες δικάζονται, ανώτερη αξιωματική της Ελλάδας. Και πολιτική εξουσία. Παρακαλώ, άφησε με να πάρει την πολιτική εξουσία. Παρακαλώ, και ανώτερη αξιωματική, τρεις ευρύτες δικαζόλιο. Κύριε Τσίμας, παρακαλώ. Αυτή είναι η αλήθεια. Εγώ λέω ότι διαβάζω απόψεις ότι διακινείται χρήμα και προς άλλες μορφές της εξουσίας. Πέραν της όποιας θεσμικής ιδιότητας, να πάμε και στον πολιτικό κόσμο. Αυτά διαβάζω, κύριε Μαλάσκα, που με προκαλεί ο Αρισπίνος. Και ως εκ του όταν υπάρχει αυτή η σχέση της διαπλοκής, πώς να ξεκαθαριστεί η κατάσταση? Έχει βάση αυτό? Αυτό ρωτάω. Τα όλα. Μιλάμε για πληρωμένα συμβόλαια. Και όταν μιλάμε για πληρωμένα συμβόλαια, μιλάμε ότι
Για να πληρωθεί ένα συμβόλαιο είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Άνθρωποι οι οποίοι είναι εγκληματίες, οι οποίοι καλύπτονται πίσω από κουρτίνες επιχειρηματικού χαρακτήρα ή οτιδήποτε άλλο και ασχολούνται αποκλειστικά με την προστασία σε καταστήματα, με τον τζόγο, με την πορνεία, όλο αυτό το κύκλο της αμαρτίας, καταλαβαίνετε μόνο και μόνο από την ιδιότητά τους, αλλά και με αυτά που ασχολούνται, καταλαβαίνετε πόσο χρήμα διακινείται. Σαφώς, εγώ θα συμφωνήσω και με τον κύριο Σπίνο, υπάρχουν και υπήρχαν και θα υπάρχουν διαδρομικά πληρωμένοι και επίοικοι αστυνομικοί, οι οποίοι εκ των έσω θα δώσουν πληροφόρηση για λεφτά. Δεν είναι δικαιολογία να λέει ο καθένας ότι τα χρήματα των μισθών των αστυνομικών είναι λίγα και γι' αυτό θα πρέπει να γίνουν επίοικοι και να γίνουν και οι ίδιοι χειρότεροι από τους πελάτες τους, εντός εισαγωγικών των πελάτες. Λοιπόν, βεβαίως υπήρχαν αυτά τα φαινόμενα, είναι νοσηρά φαινόμενα, δεν είναι ελληνικά φαινόμενα, είναι παγκόσμιο αυτό, είναι global και αυτό εμείς προσπαθούμε με τους δικούς μας ελληνικούς μηχανισμούς, οι οποίοι είναι πολύ πια. Εκτός από τις εσωτερικές υποθέσεις έχουμε, όπως ξέρετε, και άλλους εσωτερικούς μηχανισμούς και ασχολείται πλέον και η υπηρεσία μέσω διαφόρων κομματιών της, όπως είναι η κρατική ασφάλεια, το ενημεριαστών και άλλες υπηρεσίες, για να τους ξετρυπώσουμε αυτούς τους συναδέλφους οι οποίοι κάνουν αυτή την απαισιότητα. Δεν το έχετε κάνει όμως, κύριε Βαλάσκα, δεν το έχετε κάνει. Εγώ να σας παρακαλέσω το εξής, και επειδή περπατάνε σε κοινές διαδρομές, εγώ το ρεπορτάζ, εσείς της μάχημης αστυνομίας, και επειδή εσείς δεν είστε γαλλονάς, πάτε το πρωί στο περιπολικό, το οδηγείτε και δεν ξέρετε αν γυρίσετε να δείτε την οικογένειά σας. Κύριε Μπαλάσκα, αγαπητέ Σταύρο, μην τους υπερασπίζεις. Γιατί ένας πρώην διοικητής ασφαλείας, το νούμερο 1, 3 Σεπτεμβρίου θα κάτσει στο εδόλιο, γιατί φαίνεται σε βίντεο να παίρνει λεφτά από το Μάλαμα. Το νεκρό Μάλαμα που ήταν ο ταμείας της μαφίας των μπουρδέλων της Αττικής. Ένας πρώην διοικητής στη δίωξη οργανωμένου εγκλήματος θα κάτσει δίπλα στον πρώην διοικητή ασφαλείας, έναν πρώην, όχι στον πρώην, σε έναν πρώην διοικητή, γιατί φαίνεται και αυτό σε ένα ξενοδοχείο σε βίντεο να παίρνει χρήματα. Λέω, θα κάτσει. Αυτούς, κύριε Βαλάσκα, δεν τους έπιασε ούτε το στερικό υποθέσεων, ούτε συναδελφοί σας. Σε έκθεση της ΕΕ, με παρακολούθηση 2 ετών, βγήκανε προς τα έξω. Θέλω να πω όμως ένα λεπτάκι και μια τελευταία πρόταση και τον λόγο τον έχει ο άνθρωπος που είναι όλη μέρα στο περιπολικό και κυνηγάει εγκληματίες. Δεν είναι γαλλονάς, το ξαναλέω. Αυτός ο μύθος ότι έχει να κάνει με την μάφια, την οργανωμένη μαφία και σκοτώνονται και ας πάνε στα κομμάτια, δεν μας νοιάζει, είναι μύθος που καταραίει κάθε μέρα. Διότι όταν ένα νονό της Δήμητρης, ένα βράβο με καλάνθο σε μια καυτέρια, το πυροβολήσουμε 17 φορές, η σφαίρα θα πάει στο παιδί σας, σε μένα, στη μάνα μου, στο θείο. Άρα οι παράπλευρες απώλειες είναι σε όλη την κοινωνία. Έχει χάσει το στίχημα η κυβέρνηση, ο ανίκανος υπουργός που λέγεται Χρυσοχοΐδης, που το στηρίζουν οι Αμερικανοί και μόνο, πρέπει χθες να παραιτηθεί. Να ακούσουμε τον κύριο Μπαλάσκα. Παρακαλώ, παρακαλώ, να ακούσουμε τον κύριο Μπαλάσκα. Λοιπόν, με τον Άρη τον Σπίνο γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, 20 χρόνια που είμαι εγώ στην πρώτη γραμμή του συγκαλυμού μας, ξεκινήσαμε τότε με το ρεπορτάζ, θυμάσαι Άρη μου. Έτσι. Και τότε τέτοια πράγματα μας απασχολούσαν να θυμάσαι. Λοιπόν, κανείς δεν υποστηρίζει τους λερωμένους αστυνομικούς, τους βρώμικους αστυνομικούς. Εγώ, όσο μάλλον, που φορά έχει μια ιδέα 2 μέτρα, μόνο και μόνο επειδή είπα ότι υπάρχουν μερικοί και κοιτάμε την εξωτερική τους εμφάνιση, πώς θα περάσουμε στη φυλακή, θυμάσαι το περιστατικό. Και έφαγα ιδέα για αυτό. Λοιπόν, αεχομένως κατά των λερωμένων αστυνομικών και είναι γνωστό τις πάσεις. Από εκεί και πέρα δυστυχώς υπάρχουν. Δεν είναι μόνο αυτό το θέμα όμως. Το θέμα είναι, όπως είπε ο προλαλήσαρος που παρουσιάζει την εκπομπή, ότι υπάρχουν πάρα πολλά κυκλώματα με πάρα πολλά χρήματα από πίσω. Και αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σπάσουν. Τώρα ο Χρυσοχοΐδης πήγε 500 ονόματα στη δικαιοσύνη. Σήμερα το πρωί είναι 499, γιατί το ένα έφυγε μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δούμε πώς θα μείνουν από αυτή τη λίστα, διότι και αυτοί, από όσο μπορώ να γνωρίζω, έχουν θορυβηθεί ποιος θα αρχίσει να κελαϊτάει, ποιος θα αρχίσει να μιλάει, ποιος θα αρχίσει να λέει για το ένα, για το άλλο και να αποκαλύπτει ένα σώσιμο στα κομμάτια. Κύριε Μπαλάσκα, γίνονται εξελίξεις, κύριε Μπαλάσκα. Σαφώς θα υπάρχουν εξελίξεις, γιατί αυτή τη στιγμή είναι γνωστό της μάσης ότι υπάρχει μέσα στο κύκλωμα της νύχτας και της αυτής της δύσοσμης κατάστασης ένας αναβρασμός, το ποιοι θα στηθούν τελικά. Μην ξεχνάτε ότι μέσα στα ονόματα που έδωσε ο Χρυσοχοΐδης υπάρχουν